Η ελληνική οικονομία χρειάζεται μια ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική. Όχι αποσπασματικές ρυθμίσεις και όχι αδιαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών και των εθνικών πόρων. Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων περίμεναν για το 2020 τη μείωση της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, το συντελεστή των αποσβέσεων στο 150% και ενισχύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αντί όλων αυτών, τις όποιες θετικές ρυθμίσεις θα τις κατακεί στην κυριολεξία ο φουσκωμένος λογαριασμός της ΔΕΗ κατά 15-20%. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν το μάρμαρο των αυξημένων πλεονασμάτων Μητσοτάκη.